Σε σφαγή για τις δυνάμεις της Χαμάς έχει εξελιχθεί η επιδρομή του Ισραήλ στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, στο οποίο βρισκόντουσαν εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς. Η επιχείρηση που ξεκίνησε νωρίς τη Δευτέρα από την επιλεκτή μονάδα καταδρομέων Σαγετέτ 13, η οποία είχε ασκηθεί τα προηγούμενα χρόνια και με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, αλλά και την 401 τεθωρακισμένη ταξιαρχία του IDF, είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες για τη Χαμάς και συλλήψεις. Οι προσπάθειες του IDF αποκάλυψαν εκτεταμένη τρομοκρατική υποδομή και πολυάριθμες κρύπτες όπλων εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Ο IDF ανακοίνωσε ότι από την επιχείρηση μέχρι τώρα σκοτώθηκαν πάνω από 170 μαχητές της Χαμάς και 800 ύποπτοι τρομοκράτες έχουν συλληφθεί. Η στρατιωτική δράση στο νοσοκομείο Σίφα, μια πολύ σημαντική ιατρική υποδομή για τη λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στον ΟΗΕ και στον ΠΟΗ. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ, ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ άσχημες συνθήκες στο νοσοκομείο, με ασθενείς να πεθαίνουν λόγω διακοπών ρεύματος και άλλους σε κρίσιμη κατάσταση να αφήνονται χωρίς θεραπεία. Περιγράφοντας την κατάσταση ως εντελώς απάνθρωπη, ο Τέντρος ζήτησε την άμεση διακοπή των μαχών. Η επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων είναι δικαιολογημένη σύμφωνα με το Ισραήλ λόγω της στρατικοποίησης των ιατρικών εγκαταστάσεων από τη Χαμάς. Μια κίνηση που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μπορεί να αφαιρέσει το προστατευόμενο καθεστώς ενός νοσοκομείου και προκαλεί φυσικά ένα τεράστιο ανθρωπιστικό και ηθικό δίλημα. Το Ισραήλ τονίζει μέσω κυβερνητικών αξιωματούχων ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας θα συνεχιστεί μέχρι να παραδοθεί η δύναμη της Χαμάς στο νοσοκομείο ή να εξουδετερωθεί. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.